Ψαρέματος, γεια σας. Σήμερα θα σας δείξω πώς μπορούμε με απλά σκουπίδια ή απλά πράγματα ή πράγματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί για άλλο σκοπό να κάνουμε κάτι άλλο το οποίο είναι εντελώς άσχετο με το περιεχόμενο κτλ. Και αυτό, εντάξει, εγώ το έχω βασικά σαν κανόνα σε όλες τις χειρονακτικές εργασίες που κάνω και σε όλες τις πατέντες, δηλαδή δεν μένω στα στερεότυπα του κάθε αντικειμένου. Τώρα, για να καταλάβετε τι λέω, θα πάμε σε αυτόν τον μηχανισμό. Αυτόν εδώ τον μηχανισμό τον έχω λύσει και τον έχω έτοιμο για το να μην τρώμε πολύ χρόνο. Για να δείτε λίγο τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτός ο μηχανισμός εδώ πέρα έχει εδώ ένα λατηριάκι, ωραία. Το βλέπετε εδώ το λατηριάκι. Εδώ. Αυτό το λατηριάκι είναι για να κρατάει. Όταν είναι ανοιχτό δουλεύει η μανιβέλα μπρος πίσω. Όταν είναι κλειστό κρατάει το φρένο πίσω. Και βλέπετε ότι εδώ πέρα κάνει κόντρα. Δεν παίζει μανιβέλα. Κάποιοι άλλοι μηχανισμοί έχουν ένα άλλο ηλατήριο σαν αυτό εδώ πέρα. Κάποιοι άλλοι έχουν αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή κάποιοι άλλοι μηχανισμοί έχουν διπλό ηλατήριο. Έχουν ένα τέτοιο και άλλο ένα τέτοιο εδώ. Άλλοι έχουν ένα τέτοιο εδώ και ένα τέτοιο εδώ. Άλλοι μπορούν να έχουν τα ίδια συνδυασμούς. Απλά ήθελα να σας δείξω ότι αυτό το μηχανάκι δεν κάνει πάνω από 15 ευρώ. Αλλά κάποια μέρα που ζορίστηκε με ένα γρυβάδι που είχα βγάλει εδώ πέρα, είχε γίνει ζημιά και αυτό εδώ είχε χαλαρώσει και δεν κράταγε τα φρένα. Δηλαδή τράβαγε το ψάρι και αυτό πήγαινε πίσω μπρος. Το βλέπετε? Το είχα κλειστό δηλαδή να κρατάει φρένα και δεν τα κράταγε. Το μηχανισμό αυτό εδώ πέρα, εντάξει, θα πει κάποιος προληπτικός, δεν είναι πρόληψη, απλά τον αγαπάω γιατί είναι από τους πρώτους μηχανισμούς. Δεν τον είχα πάρει πάνω από 20 ευρώ, 22 ευρώ νομίζω, κάπου εκεί 25, πάνω από 20 ευρώ δεν τον είχα πάρει. Και δεν ήθελα να τον πετάξω, ούτε να τον κρατήσω για ανταλλακτικά, γιατί όλοι οι μηχανισμοί που έχω ή από φίλους που παίρνω και δεν επιδιορθώνονται, τους κρατάω για ανταλλακτικά, είτε για ρούλεμαν, είτε για διάφορα άλλα. Ο τρόπος που την επιδιόρθωσα εδώ και έφτιαξα το λατήριο, παιδιά, έρχεται από εδώ, από έναν αναπτήρα. Θυμάστε που σας είχα πει σε ένα άλλο βίντεο για τα λατήρια τα κρατάμε και μπορεί να τα χρησιμοποιήσουμε οπουδήποτε αλλού, πέρα του ψαρέματος και πέρα του να φτιάχνουμε μαλαγροτές για τα αγκίστρια, τα μονάκια τα λοιπά. Να, μια ακόμα χρήση που μπορεί να κάνετε σε αυτά τα λατήρια. Εγώ πήρα έναν αναπτήρα, καλή ώρα σαν αυτόν εδώ που έχει χαλάσει, το έβγαλα, μισό λεπτάκι, το έβγαλα εδώ το ελατήριο. Το ελατήριο το από την θερμακόπετρα. Το μέτρησα. Το έκοψα και το έβαλα επάνω. Και έκανα ακριβώς την ίδια δουλειά με το μαμίσιο που είχε. Και έτσι γλίτωσα ένα μηχανισμό γύρω στα 15 ευρώ. Πρώτον, γλίτωσα τα λεφτά από την τσέπη μου. Τα 15 ευρώ τα οποία θα πέταγα. Γιατί στην ουσία θα τα πέταγα αν δεν τον επιδιώρθουν τον μηχανισμό έτσι. Επομένως, γλίτωσα τα 15 ευρώ. Τα 20 ευρώ πόσο την είχα πάρει, δεν θυμάμαι, του μηχανισμού. Και επιδιόρθωσα και το μηχανάκι, το οποίο είναι συναισθηματικά δεμένο με μένα αυτό το μηχανάκι, όσο και περίεργο αν σας φαίνεται. Λοιπόν, και όλα αυτά με κόστος 0, από έναν αναπήρα τον οποίο μπορεί να βρείτε και στον δρόμο πεταγμένο. Θέλω να σου πω ότι, παιδιά, τα είπαμε και την άλλη φορά, τίποτα δεν είναι άχρηστο και ότι όλα έχουν τη χρήση τους. Όσο και τέτοιο να φαίνονται, όσο και άχρηστα να φαίνονται, όλα είναι χρήσιμα. Εγώ εδώ πέρα, παιδιά, έχω ακόμα και από τα σκουπίδια προσπαθώ να βγάλω κάποια χρήματα. Δηλαδή, τι εννοώ, έχω εδώ πέρα μία σακούλα όπου πετάω τα πλαστικά τα οποία δεν ανακυκλώνονται, δεν φτιάχνονται, τα οποία δεν
δεν έχουν κάποια αξία και πάνε στους μπλε κάδους. Άρα τώρα για παράδειγμα αυτά εδώ τα μεταλλάκια που είναι λευκοσίδηρος παράδειγμα και δεν έχει κάποια χρήση, τα πετάω εδώ όλα, τα οποία αυτά εδώ πέρα μόλις συγκεντρωθεί μια αλφα ποσότητα δίπλα από το κτήμα μου, υπάρχει μάντρα με παλιοσίδερα όπου θα τα πάω και θα τα πουλήσω με το κιλό και δεν είναι κάτι το κακό γιατί τα έχω ούτως ή άλλως, μου μένουν. Και εδώ έχει διάφορα λουκέτα, σύρματα, βίδες παλιές, σκουριασμένες, σάπια, κάποιες πατέντες άλλες που έχω φτιάξει εδώ και δεν μου βγήκανε, παλιές λάμες, τα πάντα. Το ίδιο έχω και εδώ πέρα, μπαταρίες. Τις μπαταρίες όπου άλλοι τις συλλέγουν στον κάδο αφίφ και τις δίνουν, ας το πούμε, εθελοντικά για ανακύκλωση, εγώ τις πουλάω όταν συγκεντρωθεί μια αλφα ποσότητα. Το ίδιο κάνω και με τα μέταλλα εδώ, όπως είναι ο λευκοσίδηρος, από διάφορα κουτιά γάλακτος, χρώματος, από διάφορες πάστες. Τα μαζεύω εδώ στις σακούλες, το αλουμίνιο εδώ, από διάφορες κατασκευές του σπιτιού. Δεν χρειάζεται να βγείτε έξω στον δρόμο να μάθετε παλιοσίδηρα που λέμε για να κάνετε μια εργασία. Μπορεί να κάνετε αυτή τη δουλειά και στο σπίτι σας. Για παράδειγμα, εγώ έχω κάποια ρετάλια σιδήρου, κάνω τις δουλειές μου. Όταν δεν μου είναι πλέον άχρηστα ή έχουν τελειώσει, δεν μπορώ να κάνω κάτι, τα πετάω στο συλλέκτη εδώ που έχω στο κουβά και μόλις μαζευτεί μια αλφα ποσότητα τα δίνω. Το ίδιο κάνω και με το λευκό σίδηρο και με το αλουμίνιο, δηλαδή τα κουτάκια που αναψυκτικά, μπύρες κτλ. Που μένουν από το σπίτι. Δεν κάθομαι, μην έχετε την εντύπωση ότι βγαίνω στον δρόμο και μαζεύω σίδηρα κτλ. Απλά δεν μαζεύω αυτά που πετάω, που θα πέταγα στον κάδο. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή μαζεύω και τα λατήρια, ξέρω εγώ, από τους αναπτύρες και τα κάνω είτε μαλαγροτές είτε οτιδήποτε. Και από εδώ τώρα παράδειγμα που είναι ένα εντελώς άσχητο υλικό, το οποίο είναι λατήρια από αναπτύρες ή στυλό, έφτιαξα και διόρθωσα ένα μηχανάκι. Θα ήθελα να σας πω ότι να είστε δημιουργικοί. Αυτό το βίντεο δηλαδή σκοπό έχει να σας κάνει δημιουργικούς, να μην σας έχει στο στάνταρ, στα μοτίβα, φύγετε από μοτίβα. Όσο είστε σε μοτίβα, παιδιά, να ξέρετε ότι θα δυσκολευτείτε. Και θα ήθελα να σας πω ότι με αυτόν τον τρόπο σκέψης κάνετε τεράστια εξοικονόμηση χρημάτων και με αυτά τα υλικά, με αυτά τα χρήματα που θα πετάγατε, με αυτά τα χρήματα που θα πετάγατε στην κυριολεξία, ενώ θα μπορούσατε να διορθώσετε αυτό που έχετε ή να το επισκευάσετε και να το κάνετε κάτι άλλο, τα χρήματα αυτά θα μπορούν να βάλετε στην άκρη και να μείνουν στην τσέπη σας και να πάρετε κάτι άλλο καινούριο. Εγώ εδώ πέρα ό,τι λεφτά εξοικονομώ από αυτόν τον τρόπο διαχείρισης των χρημάτων, δηλαδή είτε από τα μέταλλα που μου μένουν εδώ από εργασίες, είτε από τα μέταλλα που μαζεύω από το σπίτι, γιατί μην ξεχνάτε ότι ό,τι πετάτε, όταν αγοράζετε κάτι, μέσα στην τιμή του υπάρχει και ο φόρος ρύπανσης. Ο φόρος ρύπανσης είναι αυτό δηλαδή που πετάτε στον κάδο αφής. Δεν λέω ότι οι κάδοι αφής δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους ή ότι είναι απαταιώνες κτλ. Προς Θεού. Απλά λέω ότι μπορείτε όπως όλοι, μπορούν όλοι δηλαδή με αυτόν τον τρόπο διαχείρισης να βγάζουν και κάτι από αυτή την υπόθεση. Εγώ από αυτά τα χρήματα που εξοικονομώ αγοράζω εργαλεία για να κάνω τις δουλειές μου, τις πατέντες μου, αγοράζω εργαλεία για το ψάρεμα, αγοράζω οτιδήποτε. Χωρίς να επιβαρύνω εξτρά την τσέπη μου, γιατί αυτά τα χρήματα θα τα δω στον αφής παράδειγμα ή στον κάδο ανακύκλωσης από τις μπαταρίες. Γιατί οι μπαταρίες εντάξει, όσο να είναι μένουν. Κακό είναι να πετάγονται στον δρόμο, να ρυπαίνονται κτλ. Δεν είναι σωστό, αλλά τις πουλάμε και παίρνουν το κάδμιο. Το ίδιο που κάνει ο αφής το κάνει και μια μάντρα, πιστοποιημένη μάντρα. Προσέξτε τι λέω. Όχι μια παράνομη μάντρα με παλιοσίδερα. Μια πιστοποιημένη μάντρα η οποία αγοράζει τις μπαταρίες ιδιωτική και τις μετατρέπει σε τις ανακυκλώνει και παίρνει το κάδμιο κτλ. Αυτά ήθελα να σας πω. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Τώρα πιστεύω είναι και η εποχή για τα κυπρίνια και τα γρυβάδια. Πιστεύω ότι αν μας βοηθήσει λίγο η τύχη θα πάμε να κάνουμε ένα ψαρεματάκι με τόξο. Θα δούμε πως θα γίνει η δουλειά. Έχω εδώ και τον Παναγιώτη που είναι φανατικός του ψαρέματος με τόξι και καμάκι.
Αν μας βοηθήσει λίγο η τύχη και ανεβούν κυπρίνια για να αρχίσω να βγω, θα πάμε. Αυτά είχα να σας πω. Θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, γεια σας.